με τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Τον υποψήφιο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Καλημέρα κύριε πρόεδρε. Καλημέρα. Προσέξτε, δωράκι είναι αυτό. Καλημέρα κύριε πρόεδρε. Το άκουσα. Δεν έχω καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο σκέπτεται το εκλογικό σώμα. Έχει έναν πρόεδρο υποψήφιο, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν πρόεδρος. Έχει έναν δήμαρχο, ο οποίος εκδηλώνει την επιθυμία, εκτός από δήμαρχος, να είναι και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Βλέπουμε την κυρία Διαμαντοπούλου, αν και όπως είπαν κάποιοι συνυποψήφιοι σας, δεν πολύ συμμετείχε σε διαδικασίες ΠΑΣΟΚ, να διεκδικεί την προεδρία. Και έχουμε δύο εκπροσώπους του Κοινοβουλίου, τον κύριο Κατρίνη και την κυρία Γιαννακοπούλου, να διεκδικούν την ψήφο των ψηφοφόρων και όχι μόνο, γιατί έχω την εντύπωση δεν ήταν μόνο ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, την Προεδρία. Πώς σκέπτεται όλος αυτός ο κόσμος, τι πρόεδρο θέλει? Θέλει ένα πρόεδρο που να γίνει προς τα δεξιά? Θέλει ένα πρόεδρο που να γίνει προς τα αριστερά? Θέλει ένα πρόεδρο που να του θυμίζει το νέο ΠΑΣΟΚ, που να του θυμίζει το παλιό ΠΑΣΟΚ? Ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο μπορεί να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση ή να καταλήξει στο να πάρει την εξουσία στα χέρια του? Δεν μπορώ να καταλάβω. Θέλει έναν πρόεδρο που θα απογειώσει το ΠΑΣΟΚ. Και για να γίνει αυτό στις 14 του μήνα, όταν θα ανοίξει ο κόσμος στη τηλεόραση, να πούμε, για να, που θα αναρωτηθούν, για να δούμε τι κάνανε εκεί στο ΠΑΣΟΚ, εάν δει κάτι που τον γεμίζει ελπίδα, θα μας δώσει μια δυναμική. Για ένα μικρό χρονικό διάστημα, για να δει αν μάθαμε από τα λάθη μας, αν είμαστε έτοιμοι να δώσουμε ένα σχέδιο για τη χώρα, να δούνε αν είμαστε έτοιμοι να δώσουμε προοπτική για την μικρομεσαία επιχείρηση, για τη μεσαία τάξη, για αυτό το οποίο πάντα ήταν η πολιτική βάση του ΠΑΣΟΚ. Αν δουν ότι κάνουμε μια σοβαρή αλλαγή με προοπτική για τη χώρα, θα συσπυρώσουμε απίστευτες δυνάμεις γύρω μας. Εάν ανοίξουν τηλεόραση και δουν μια από τα ίδια, θα πούνε εντάξει. Μία από τα ίδια, έτσι. Ναι. Μία από τα ίδια. Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα της πρώτης και της δεύτερης Κυριακής. Και αν, αν υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που θέλουν να δουν μια αλλαγή ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον από όλες τις δημοσκοπίες που βλέπουμε, είμαι η μόνη, η δική μου υποψηφιότητα είναι η μόνη η οποία μπορεί αυτό το πράγμα να το εκπροσωπήσει. Μεταβλήθηκε σε ένα ευγενικό χορηγό. Πόσο ευγενικός για το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν. Ήταν όμως ευγενικός χορηγός για τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν ευγενικός χορηγός για το ΣΥΡΙΖΑ. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος όλα αυτά τα χρόνια μετακινήθηκε ή προς το ΣΥΡΙΖΑ ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ή προς τη Νέα Δημοκρατία. Μεταβάλλοντας το ΠΑΣΟΚ σε ένα μικρό κόμμα. Ένα κόμμα που ήταν στην εξουσία με πάρα πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά. Είναι όμως αυτό δυνατό να ξαναγίνει? Αυτό που πρέπει να καταφέρουμε είναι να γίνουν αυτοί οι δύο τώρα χορηγοί του ΠΑΣΟΚ. Ήδη ο κόσμος έχει φύγει από αυτά τα δύο κόμματα. Αν δείτε, το 2009 ψηφίσαν 7,5 εκατομμύρια Ελληνίδες και Έλληνες, σήμερα ψηφίζουν 4, το οποίο σημαίνει 3,5 λείπουν από τις κάλπες. Μπορεί να πήγαν σε άλλα κόμματα, αλλά δεν βρήκαν αυτό που ψάχνανε. Ψάχνουν ένα ΠΑΣΟΚ, το οποίο να είναι σοβαρό, σύγχρονο, να μιλάει για τα σύγχρονα προβλήματα της κοινωνίας, για τις τεράστιες ανισότητες που έχουν δημιουργηθεί, για την ερήμωση της περιφέρειας, για ολόκληρα κομμάτια της Ελλάδας που αυτή τη στιγμή χάνουν νέους ανθρώπους, για το πώς μπορεί να γίνει περιφερειακή ανάπτυξη που να μοιράσει τον πλούτο δίκαια. Αυτό πρεσβεύει το σχέδιο που έχω καταθέσει, η αναγέννηση. Κύριε Γερουλάνο. Η αναγέννηση ακριβώς μιλάει γι' αυτό. Πρόσφατα γύρισα από τον Εύρο. Ακόμα και εκεί που η κυβέρνηση έριξε μεγάλο βάρος στην Αλεξανδρούπολη. Έγινε το λιμάνι, άρχισε να δημιουργείται πλούτος, επειδή δεν κάναν περιφερειακή ανάπτυξη, άδειασε ο Βόρειος Εύρος. Και είναι ένα πρόβλημα να αδειάζει η Δυτική Μακεδονία, σαφέστατα είναι ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα να αδειάζει η Δυτική Μακεδονία, αλλά είναι εθνικό πρόβλημα να αδειάζουν τα σύνορα από νέους ανθρώπους, να μην υπάρχει προοπτική. Και βλέπω 3 χρόνια μετά την επένδυση, έρχεται τώρα ο κύριος Κέρσος και λέει: α, έχουμε σχέδιο αναπτυξιακό για το Βόρειο Εύρο. Τι να το κάνουμε όταν έχει αδειάσει? Αυτά τα πράγματα τα κάνεις πριν. Αλλά πριν δεν μπορεί να γίνεται όσο η αξία είναι όλη στο Μαξίμου. Τα κάνεις όταν είσαι στην αντιπολίτευση πιέζοντας την κυβέρνηση. Τι σας εμπόδισε όλα αυτά τα χρόνια να πιέσετε την κυβέρνηση να κάνει αυτά που λέτε? Καθόλου. Είναι 5,5 χρόνια στην εξουσία. Την πιέζουμε συνέχεια. Δείτε τη μάχη που δώσαμε. Αλλά δεν ήταν αποτελεσματική η πίεση όμως. Δείτε τη μάχη που δώσαμε. Ή δεν είχατε αποτελεσματική ηγεσία να εκφράζει αυτές τις απόψεις? Θα σας πω. Στη Βουλή δόθηκαν μεγάλες μάχες.
Το κακό για το ΠΑΣΟΚ είναι ότι αυτές οι μάχες δεν μεταφέρθηκαν στην κοινωνία. Όταν δίναμε τις μάχες για τα κόκκινα δάνεια, δεν υπήρχε σύνδεση με την κοινωνία που μπορούσε να κινητοποιήσει δυνάμεις. Τη μάχη τη δώσαμε. Αναδείξαμε πως ο κύριος Χατζηδάκης τα νομοσχέδιά του τα φτιάχνει όλα με τους τραπεζίτες και με τα φαντς. Που δεν πήρε ούτε έναν άνθρωπο τηλέφωνο να ρωτήσει τα παιδιά τι τραβάει ο δανειολήπτης, που θέλει να πληρώσει. Εγώ δεν λέω για αυτόν που δεν θέλει να πληρώσει, αλλά το 80% θέλουν να πληρώσουν και παίρνουν τηλέφωνο στα φαντς και δεν βρίσκανε κάποιον να διαπραγματευτούν. Όμως προσέξτε. Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια φάνηκε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν ένας πρόεδρος υπό προθεσμία. Και φάνηκε αυτό, ότι η προθεσμία εξαντλήθηκε όταν μπήκε η διαδικασία για ανάδειξη νέου πρόεδρου. Μήπως λοιπόν με αυτή την καινούργια διαδικασία που έχετε βάλει και θα τη δούμε την Κυριακή, τη δεύτερη Κυριακή θα έχουμε το τελικό αποτέλεσμα, πάλι θα έχουμε ένα πρόεδρο υπό προθεσμία. Κοιτάξτε, κάθε πρόεδρος έχει ένα παράθυρο ευκαιρίας. Κάθε προεδρία, κάθε καινούργια προεδρία. Αν τα πρώτα σου βήματα είναι σημαδιακά, είναι ισχυρά και περάσουν μηνύματα στην κοινωνία, τότε η δυναμική που θα δημιουργήσει θα συνεχίσει σε βάθος χρόνου. Αν εκείνη την ώρα σε δούνε να ασχολείσαι με οτιδήποτε άλλο, εκτός από τα καυτά προβλήματα της κοινωνίας, τότε θα σου γυρίσουν την πλάτη. Και γι' αυτό χάθηκε... Εν μέρει από αυτό και εν μέρει επειδή ο πρόεδρος μας δεν ήταν στη Βουλή, χάθηκε η δυναμική του 18% που δημιούργησε το άρα, δύο πολύ σύντομα ερωτήματα. Άρα και η εκλογή Δούκα, με βάση αυτό που λέτε, θα είχε σαν αποτέλεσμα το ίδιο. Αφού δεν θα είναι στη Βουλή. Κοιτάξτε, ο καθένας θα το χειριστεί με το δικό του τρόπο. Αλλά εδώ έχουμε δύο παραδείγματα αρχηγών κομμάτων που δεν ήταν στη Βουλή. Το ένα ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης, που η μεγάλη δυναμική που δημιουργήθηκε μετά εξαφανίστηκε και δεν καταφέραμε να κεφαλοποιήσουμε το 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόρων που φύγαν από τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Σε εμάς ήρθαν μόλις 60.000, δηλαδή το 4%. Άρα δεν ψηφίζετε Δούκα. Αλλά Γερουλάνο θα ψηφίσετε, αλλά αν χρειαστεί να ψηφίσετε κάποιον, δεν ψηφίζετε Δούκα. Και το είδαμε και στον κύριο Κασελάκη που η απουσία του στη Βουλή ουσιαστικά οδήγησε δύο σε όλες αυτές τις φυγόγεντρες δυνάμεις. Δύο σύντομες απαντήσεις. Πώς θα εξασφαλίσετε εάν εκλεγείτε την ενότητα στο κόμμα και σας έχουμε ακούσει πολλές φορές να μιλάτε για συνεργασίες του ΠΑΣΟΚ εάν είστε ανοιχτό σε μια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Σε ό,τι αφορά την ενότητα, νομίζω το ιστορικό σου δείχνει πώς θα πορευτείς και μετά. Εγώ πάντα σε ό,τι έκανα στα θέματα τα κομματικά κτλ., κοιτούσα να είμαι πάντα πιστός στις βασικές αρχές και τις αξίες. Κοιτάξτε, πρέπει να πω ότι αυτή η προεκλογική εκστρατεία μου δίνει μεγάλες ελπίδες ότι δεν θα έχουμε τέτοιου είδους φυγόκεντρες δυνάμεις μετά. Ότι αν υπάρχει ένας αρχηγός, ο οποίος θα αγκαλιάσει όλες τις τάσεις, θα ψάξει να βρει τους καλύτερους κοντά του και όχι μόνο τους δικούς του. Πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ θα προχωρήσει ενωμένο. Τώρα για συνεργασίες, γι' αυτό ακριβώς κατέθεσα την αναγέννηση στο σχέδιό μου για τη χώρα, διότι οποιοδήποτε κόμμα μπορεί να μιλήσει για σχέδια εφόσον προσφέρουν λύσεις στη χώρα. Εάν πας για να μιλήσεις για υπουργικούς στόχους ή πώς θα μοιράσουμε την εξουσία κτλ., σου γυρνάει την πλάτη η κοινωνία. Θέλουμε να μας πείτε το ρόλο, το συζητάγαμε και με τον Γιώργο τον Γρηγοριάδη εδώ και στις συσκέψεις και με την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου, το θέμα των δημοσκοπήσεων. Οι δημοσκοπήσεις παίζουν κάποιο ρόλο. Διαμορφώνουν ένα κλίμα και διαμορφώνουν κλίμα. Είναι αντικειμενικές ή είναι στημένες? Όχι. Ακόμα... Εγώ δεν ξεκινάω με την ιδέα ότι οι δημοσκοπήσεις είναι στημένες. Γιατί κάποιοι συνυποψήφοι σας και εδώ ακόμα μας είπαν ότι κέντρα τα οποία έχουν κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα και τις κατευθύνουν αυτές. Κατευθύνουν τις εταιρείες δημοσκοπήσεων για να δίνουν ποσοστά. Κοιτάξτε, εγώ τους επιστήμονες που κάνουν αυτή τη δουλειά τους παρακολουθώ. Πιστεύω όμως, και θα σας το πούν και οι ίδιοι, ότι δεν μπορούν να προβλέψουν το εκλογικό σώμα που θα έρθει. Το εκλογικό σώμα διαμορφώνεται τώρα που μιλάμε. Από τις τελευταίες 10 μέρες και με ιδιαίτερη έμφαση τις τελευταίες 3. Και αν δεν έρθουν μόνο εκείνοι οι οποίοι θα ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ? Γιατί είχε ακουστεί και αυτό, ότι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν είτε στο ΣΥΡΙΖΑ, μου πείτε ποιο ΣΥΡΙΖΑ, κάποιο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων, οι άνθρωποι που ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία, θα έρθουν, θα δηλώσουν με φίλος, θα δώσουν και 3 ευρώ, ψηφίζοντας εκείνον που κατά την άποψή του συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία ή συμφέρει το ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά δεν συμβάλλουν στο να βγει ο καταλληλότερος, αλλά αυτός που θα είναι ή κοντά στη Νέα Δημοκρατία ή κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί υπάρχει και τέτοιος προβληματισμός στην κοινωνία. Δηλαδή το τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ. Θα γύρει δεξιά ή θα γύρει αριστερά.
Ότι θα υπάρξουν κάποιοι άνθρωποι που θα έρθουν με κάποιο τέτοιο σκεπτικό, θα υπάρξουν. Αλλά αν η ανταπόκριση του κόσμου είναι αυτή που βλέπουμε, αν η δυναμική για το Πασόκ είναι αυτή που βλέπουμε, αν η προσδοκία να δημιουργηθεί κάτι καινούριο, ισχυρό, ένας πόλος απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, με το Πασόκ στο επίκεντρό του, όπως αυτό που πρεσβεύω, με ένα Πασόκ το οποίο έχει βάλει τάξη στο σπίτι του, προχωράει σωστά, δίνει προτάσεις και λύσεις για τα προβλήματα του κόσμου, τότε πιστεύω ότι η προσέλευση που θα έρθει θα είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι μπορεί να επηρεάσουν. Είχε το δεύτερο ερώτημα και το ξεπεράσαμε. Τη μία την άλλη μεριά. Για τη συνεργασία, μας είπατε ότι είστε ανοιχτό σε ενδεχόμενες συνεργασίες. Εάν πάνω βέβαια αλλάξει. Πολιτική βάση, ναι, ναι. Με στόχο να πατάξουμε τις ανισότητες στην ελληνική κοινωνία και την ερήμωση της περιφέρειας. Το σχέδιο το δικό μου αυτό προσφέρει. Και εδώ τώρα έρχεται το επόμενο ερώτημα. Να το συζητήσουμε ευχαρίστως, γιατί είναι εθνικά θέματα, ναι, αυτά. Είστε 6 οι υποψήφοι, οι 5 αμφισβητείτε, θα το βάλω εγώ το ρήμα μέσα σε εισαγωγικά, τον κύριο Ανδρουλάκη. Γιατί να ψηφίσουν τον κύριο Γερουλάνο οι ψηφοφόροι που θα έρθουν στις κάλπες μεθαύριο? Τρία πράγματα. Σχέδιο για τη χώρα. Σχέδιο που κάνει το Πασόκ διακριτό. Θα απαντήσει γιατί Πασόκ. Δύο. Την εμπειρία μου από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Στην πολιτική δεν έχουμε πολλούς ανθρώπους που έχουν εμπειρία και από τα δύο και είναι σημαντικό να ξέρεις τι σημαίνει μεταχρονολογημένη επιταγή. Και τρία, την δυνατότητά μου να κρατήσω το κόμμα ενωμένο. Δεν έχω μπει ποτέ σε δεν πολιτικοποιώ προσωπικές διαφορές, δεν προσωποποιώ πολιτικές διαφορές. Πάντα μένω σε αυτά τα οποία πιστεύω και δεν μπορεί να μου αμφισβητήσει κανείς ότι αυτά που λέω τα λέω με κάποιο αυτό μπορεί να άλλο είναι στόχο. Αυτό παρά μόνο για το καλό του Πασό. Αυτό μπορεί να είναι πλεονέκτημα, μπορεί να είναι και μειονέκτημα. Προσωπική διαπίστωση τώρα και θα την κάνω ελεύθερα. Γιατί μου αρέσει να ρωτάω. Σε ένα μεγάλο κόμμα είναι πλεονέκτημα. Εσείς και λόγω χαρακτήρα, αλλά θέλετε και ενός διαφορετικού επίπεδου. Είσαστε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν προσπαθείτε να κερδίσετε κόσμο με μπαλκονάτες κορώνας. Αυτή η ποιότητα του λόγου σας, που λέτε ότι βασίζεται σε ένα πρόγραμμα, κύριε, και αυτό θέλω να με κρίνετε. Εάν αυτό το πρόγραμμα μπορώ να το εφαρμόσω και μπορώ να εκφράσω τον κόσμο που θα ψηφίσει Πασόκ. Δεν βγαίνετε δηλαδή με κορώνες οι οποίες κάποτε συγκινούσαν τα πλήθη. Θέλανε, ας πούμε, τον αρχηγό να βγαίνει και να λέει, για παράδειγμα, δεν θα γίνουμε δεκανοίκη της δεξιάς, λέει ο Δούκας. Από την πλευρά του ο Ανδρουλάκης και εκείνος στο τελευταίο χρονικό διάστημα ανεβάζει τους τόνους και συνθηματολογικά θέλει να κεντρήσει τον ενδιαφέρον των ανθρώπων που θα πάνε να ψηφίσουν την Κυριακή. Αυτό μήπως αποτελεί ένα μειονέκτημα, δηλαδή θέλει ένα αρχηγό που θα βγαίνει, που θα είναι καυστικός, που θα είναι αυτό, που θα ρίχνει και τις πόντες του και τις αιχμές του? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι καταρχήν ότι όλο μου το σχέδιο βασίζεται σε μια βαθιά πίστη στην Ελληνίδα και στον Έλληνα. Δεν πιστεύω ότι ο κόσμος οδηγείται από τέτοια πράγματα. Ότι θες να ενθουσιάσεις τον κόσμο σου, βεβαίως, και στο μπαλκόνι θα πρέπει να βγεις και μπαλκονάτος. Αλλά την ώρα που έχεις να δώσεις πολιτικές μάχες μπροστά σου, σε μια κοινωνία η οποία αυτή τη στιγμή υποφέρει από τη βία και από τις εντάσεις και από όλα αυτά, πρέπει να δείξεις απίστευτη πίστη στην Ελληνίδα και στον Έλληνα ότι μαζί μπορούμε να πορευτούμε σε ένα καλύτερο αύριο και δεν δείχνεις πίστη με το να τον υποτιμάς. Δείχνεις πίστη με το να κάνεις μια σοβαρή συζήτηση, να μιλάς στην καρδιά και στην ψυχή του και να αποτείνεσαι σε αυτό το οποίο ελπίζει για να μπορέσεις να πας τη χώρα μπροστά. Κύριε αυτό πιστεύω ότι είναι ο στόχος μας τώρα. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία και η επιτυχία μετά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση είναι να είσαστε στους δύο. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι που μετράει. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Γερουλάκη. Λοιπόν.